υπάρξει μια ενιαία ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε, κυρία Ποδηματά. Ο κύριος Βακάλης έχει το λόγο για να κλείσουμε. Θα είμαι σύντομος. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα από μια άλλη πλευρά. Γιατί μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί ο Κωνσταντόπουλος, ο οποιοδήποτε Κωνσταντόπουλος που δεν είναι πολύ, δεν εισακούγεται, γιατί ο Ζερεφός δεν εισακούγεται, γιατί όλοι οι Ζερεφοί λοιπόν και οι Κωνσταντόπουλοι. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την στρατηγική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική λέγεται στρατηγική της Λισαβόνας και έχει σαν στόχο να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία η πιο δυναμική οικονομία του κόσμου. Στο ερώτημα πώς θα γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία η πιο δυναμική οικονομία του κόσμου, η απάντηση είναι μία. Ξεκάθαρη. Τότε και μόνο όταν η οικονομία της γίνει η οικονομία της γνώσης. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το θέμα της γνώσης. Εδώ να θυμίσω, έχουμε ανάμεσα σε σοφούς καθηγητές, ότι αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή μας, είναι ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται η γνώση. Την εποχή που ζούμε, κάθε 5 χρόνια διπλασιάζεται η ανθρώπινη γνώση. Δηλαδή, στην επόμενη πενταετία, η γνώση που θα παραχθεί θα είναι όσα έχει παραχθεί από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους μέχρι σήμερα. Αυτό το πράγμα από μόνο δεν λέει τίποτα. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της γνώσης γίνεται προϊόν και διαχέεται στην κοινωνία. Δέστε κινητή τηλεφωνία, δέστε όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Όταν το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την καινούργια γνώση, δεν έχει επαφή με τα πράγματα που προέρχονται από το μέλλον, είναι αδύνατον να διαχειριστεί τα θέματα της χώρας. Με άλλα λόγια, αν μου λέγατε, Βακάλη, εσείς τα 3,5 χρόνια που είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι, έχεις αλλάξει κάτι? Θα απαντήσω ναι, στον ορισμό του πολιτικού. Εάν μου λέγατε λοιπόν ποιος πρέπει να είναι ο σύγχρονος ορισμός του πολιτικού, θα σας έλεγα πολιτικός. Είναι ή οφείλει να είναι εκείνος ο άνδρας ή εκείνη η γυναίκα που ανάμεσα από τις άλλες διαχειριστικές του ικανότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη σύγχρονη γνώση. Μα θα μου πείτε, θα είναι ερευνητής ο πολιτικός? Όχι βέβαια. Όμως ο πολιτικός από το σύστημα έχει συνεργάτες. Θα πρέπει λοιπόν τα κριτήρια, το μοναδικό κριτήριο για μένα, με το οποίο θα επιλέγει τους συνεργάτες του, αν είναι σε θέση αυτοί να κουβαλάνε, να μπορούν να αντιληφθούν ένα κομμάτι της γνώσης ή να επικοινωνούν με αυτούς που στη χώρα του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα διαχειρίζονται τη γνώση και την παράγουν τη γνώση. Να γίνω σαφής με ένα παράδειγμα. Αν βέβαια το κριτήριο να βάλω τον ανιψό μου, τον γιο μου, τη γυναίκα μου κτλ. Στο επιτελείο, βέβαια το παιχνίδι είναι χαμένο. Θα σας πω ένα παράδειγμα πώς μπορεί κανείς να ενεργοποιηθεί. Ήταν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ανοιχθώ λιγάκι. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, για να σας δώσω καταλάβει, είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο ακριβό πρόγραμμα, όπου εκεί προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε το ευρωπαϊκό δυναμικό, το ερευνητικό που και οι δύο συνεργάτες μας σήμερα εδώ, οι συνομιλητές μας, λειτουργούν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Όταν λοιπόν καινούριος ευρωβουλευτής μου ήρθε στα χέρια το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η πρόταση επιτροπής, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με την ερευνητική κοινότητα της χώρας. Τους έστειλα το κείμενο, τους έκανα μια επιστολή και ζητούσα τη συνεργασία τους. Έτσι ώστε μέσα από αυτό το φοβερό πρόγραμμα να επικοινωνήσουμε και να προβάλλουμε και τα εθνικά μας συμφέροντα. Προϊόν αυτής της συζήτησης, αυτής της διαβούλευσης, ήταν 75 τροπολογίες. 75 τροπολογίες που κατέθεσα, που στην πραγματικότητα ήταν προϊόν συλλογικής δουλειάς και συντριπτική τους πλειοψηφία για να μόλις περάσουν. Τι λέει ο μύθος? Ο μύθος λέει ότι δεν μπορείς στην καθημερινότητα την πολιτική να μην βάλεις τη σύγχρονη γνώση. Όταν ο υπουργός δεν μπορεί να καταλάβει το θέμα. Μια παρένθεση. Η Ελλάδα και μόνο από το γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα μιας διαρκούς εσωτερικής επανάστασης, μιας διαρκούς μεταρρύθμισης. Να γίνω σαφής. Είπαμε πριν από λίγο ότι τα τρία νομοθετικά κείμενα σκληρά είναι, μάλλον δεν το είπαμε, θα το πω τώρα, είναι ο κανονισμός, η οδηγία, η απόφαση. Τα τρία σκληρά νομοθετικά κείμενα. Για μένα που ζω το 3,5 χρόνο στο Κοινοβούλιο και η Άννη νομίζω δεν θα με διαψεύσει, θέλω να πω το εξής. Αν παρακολουθείς πώς παράγεται μια νομοθεσία, είναι φοβερό. Πρώτον, γίνονται μελέτες πιο πριν, που ξοδεύουμε ευρωπαϊκό χρήμα, αλλά και δικό σου χρήμα, όπου εκεί τα high level group που λέμε, οι καλύτεροι των Ευρωπαίων, και όχι μόνο των Ευρωπαίων, μελετάνε το θέμα και κάνουν προτάσεις. Δηλαδή, φοβερή εμπειρογνωμοσύνη που σαν Ελλάδα δεν θα την είχαμε ποτέ. Και έχετε λοιπόν και πάνω σε αυτό το κείμενο στη Ειδική Κομισιόν, που εκτελώντας την εντολή του Συμβουλίου, υποβάλλει την πρόταση. Σημειώνω ότι η Κομισιόν, όταν λέμε ότι έχει γραφειοκρατία, μιλάμε για πολύ υψηλού επίπεδου γραφειοκρατία.
Καμία σχέση με αυτό που λέμε γραφειοκρατία εδώ. Μιλάμε φανταστικά στελέχη. Με τα διδακτορικά του, με τα μεταπτυχιακά του. Να έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Είναι το, και εδώ μια άλλη παρένθεση. Είναι φοβερό το ανθρώπινο δυναμικό. Ο εθνικό πλούτο που υπάρχει στι Βρυξέλλε και που παραμένει ανεκμετάλλευτο. Κλείνει η παρένθεση. Αν είχα μικρό, θα σα έλεγα ολόκληρη συζήτηση για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα. Έρχεται λοιπόν και παράγεται. Η οδηγία, ο κανονισμό, η απόφαση. Μα συναποφασίσαμε γι' αυτό. Δεν μα υποχρέωσε κανεί. Στο Συμβούλιο μέσα έχει δικαίωμα να πει: δεν συμφωνώ. Εσύ να μα δώσει εντολή εμά του ευρωβουλευτέ που εκπροσωπούν τη χώρα και μέσα στην επιτροπή μα να διαφωνήσουμε και να αγωνιστούμε να μην περάσει. Μα πέρασε με συναπόφαση. Και έχει τη στιγμή λοιπόν να εφαρμοστεί αυτό το κείμενο, το σοφό κείμενο. Θα ήθελα να έχω χρόνο να σα πω παραδείγματα όπω την οδηγία για τα νερά, την οδηγία 60 του 2000. Μια φανταστική οδηγία. Κλείνει η παρένθεση. Έρχεται λοιπόν εδώ. Και αρχίζουν οι πονηριές. Πρώτον, να μην τα σωματώσουμε στο εθνικό, να μην τα σωματώσουμε στο νομικό μας σύστημα, στο εθνικό σύστημα. Πονηριές από εδώ. Άντε μετά υποχρεώνει μας, πιέζουμε, τις ενσωματώνουμε στο εθνικό δίκαιο. Μετά εκεί πώς να τα εφαρμόσουμε. Και άρχισε με τον κόσμο της πονηρίας. Και το κλασικό του αγκέφαλου που δεν έχει γνώση και αρνείται να σκεφτεί είναι αυτή η λύθη των Βρυξελών να μας κάνουν κουμάντο. Πάντα, όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι, απορρίπτεις αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Δεν λες ότι εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν λες ότι εγώ έχω άγνοια. Το να μην γνωρίζεις δεν είναι έγκλημα. Αλλά το να το πες έξυπνος, αγνώντας τα πράγματα και να μπορείς ψάχνος, αυτό είναι ηλικιότητα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, θα μπορούσε η χώρα να βρίσκεται μια διαρκή μεταρρυθμιστική επανάσταση. Εφαρμόζοντας απλά και μόνο τις οδηγίες και τους κανονισμούς και τις αποφάσεις και τις οποίες συναποφάσισε. Παράδειγμα, σας πω για τέτοια. Έγινε η υπηρεσία, απελευθέρωση των υπηρεσιών. Θα το ζήσετε όλοι σας, θα το ζήσουμε όλοι μας σε λίγο. Ήταν η περίφημη οδηγία Μπολκεστάιν. Φραγκεστάιν τον είχαν κάνει τότε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όντως αρχικά ήταν απαράδεκτη η οδηγία αυτή. Με τη συνεργασία και του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του δικού μου του κόμματος, κάναμε φοβερές αλλαγές και έγινε ένα κείμενο το οποίο έγινε αποδεκτό. Όλοι το ψήφισαμε, και σοσιαλιστές και εμείς. Και αυτή η οδηγία είναι μια πραγματικότητα. Πέρασε ένας χρόνος και κάτι ψηλά. Η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί μέσα σε 3 χρόνια από τη μέρα που δημοσιεύθηκε. Δηλαδή λιγότερο από 2 χρόνια. Ανέτοιμο το ανθρώπινο δυναμικό. Ανέτοιμη. Έστειλα μία επιστολή ανέργων πρωτοβουλία. Και έστειλα μία επιστολή σε όλα τα επιμελητήρια. Σε όλους τους συλλόγους, ιατρικούς, τα πάντα. Δεν έφερα και τίποτα. Και τους έστειλα την οδηγία, όπως ψηφίστηκε, με μία παρατήρηση. Ότι ανεξάρτητα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει αυτή η οδηγία, είναι μια πραγματικότητα. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν ότι αυτή η οδηγία έχει σχέση και πλην. Μελετήστε την έγκαιρα και ενημερώστε τα μέλη σας έτσι ώστε όταν θα έρθει η στιγμή της εφαρμογής να αξιοποιήσουμε τα θετικά της και να ακυρώσουμε και περιορίσουμε τα αρνητικά της. Ούτε μία αντίδραση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι είναι ολόκληρη η δομή της κοινωνίας μας, η αδιαφορία. Και η αδιαφορία έχει σχέση με την άγνοια. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα λοιπόν, το γενικότερο πρόβλημα που πάει. Να γιατί δεν δίνω σημασία στον Κωνσταντόπουλο, να γιατί δεν δίνω σημασία στο τι λέει ο Ζερεφός. Πάμε τώρα. Το ντουέτο Ποδηματά και Βακάλι δίνουν. Έτσι. Να μην το. Έλεγα λοιπόν, πάμε τώρα για την καινούργια συνταγματική συνθήκη. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι πιο πριν. Μεταρρυθμιστική. Ορίστε. Μεταρρυθμιστική. Μεταρρυθμιστική συνθήκη. Στη μεταρρυθμιστική συνθήκη, λοιπόν, στην προηγούμενη συνθήκη, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε κανένα νήξη για την ενέργεια. Δεν υπήρχε καμία αναφορά. Μοναδικό, επαναλαμβάνω, κομμάτι κεφάλαιο ήταν η ενέργεια. Και πάντα τα θέματα. Συγχωρείτε, ήταν το περιβάλλον. Και πάντα τα θέματα τα ενεργειακά προσπαθούσαν μέσα από το περιβάλλον. Όπως λέω χάρη, δεν υπάρχει, προσέξτε τώρα, για τον Ιδιαίτερο για τα νέα που λέγαμε. Το ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο μου. Δεν υπάρχει εκεί, δεν έχουμε δικαίωμα να παρεύουμε στην ποσότητα των υδάτων. Και η οδηγία αυτή μας έβαζε πανέξυπνα και στην ποσότητα των υδάτων μέσα από την ποιότητα των υδάτων που έχει σχέση με το περιβάλλον. Τώρα λοιπόν αυτό το εμπόδιο που ήταν πραγματικά ένα μεγάλο εμπόδιο ξεπεράστηκε. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, μιλάει για ενέργεια, το έχω εδώ. Αν θέλετε σας το να το πάρει κάποιος να το διαβάσει, έχει σαφέστατη αναφορά 4 σημεία. Όπου το ένα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το άλλο είναι οι εξοικονόμησης ενέργειας, το CCS για τον άνθρακα που λέγαμε, πλήρη αναφορά μέσα στη συνθήκη. Λοιπόν, και μπαίνει το ερώτημα λοιπόν τώρα. Από εδώ και πέρα, μπορεί να έχουμε μια ενιαία ενεργειακή πολιτική. Η απάντηση είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα, λέει μέσα. Συντρέχουσες. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Όμως μας ανοίγει το δρόμο για πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά
Τώρα για τον Πούτιν, η Άννη νομίζω το είπε με απίθανα. Βεβαίως και εγώ ήμουν Πούτιν και είχα εργαλείο την ενέργεια, που η ενέργεια αυτή τη στιγμή χωρίς αυτήν δεν μπορεί κανείς όχι να προκόψει, αλλά να επιβιώσει. Βεβαίως θα το χρησιμοποιούσε πολιτικό όπλο. Βεβαίως το χρησιμοποιεί. Και ποιος δεν το χρησιμοποιούσε. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το χρησιμοποιήσε μαεστρικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμή το χρησιμοποιεί μαεστρικά το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, νομίζω όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω κάτι, γιατί ξέχασα προηγουμένως, για να μην αδικήσουμε κανέναν. Είχε γίνει επίσης μια εκδήλωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αναγνωριστεί αυτή εδώ πέρα η δουλειά και όλοι οι συνεργάτες μας είχαν προσκληθεί εδώ. Και θα ήθελα να πω σε σχέση, γιατί άκουσα πολλά εναντίον της Volkswagen, επειδή τυχαίνει να δουλεύουμε με τη Volkswagen. Να πω το εξής. Ζούμε σε μια παγκοσμιωμένη οικονομία. Είναι δύσκολο. Και νομίζω δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία εταιρεία να μην έχει πρώτη προτεραιότητα το κέρδος και οι μέτοχοι της αυτό το πράγμα θέλουν. Είναι λάθος εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε στο κόστος, στο φθηνό και να κρατήσουμε εδώ πέρα με τέτοιες τεχνικές τις εταιρείες. Πάντοτε πρέπει να είμαστε ακριβοί και να έχουμε high tech, μεγάλη γνώση, έτσι να είμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά. Όποιος δεν είναι ένα βήμα μπροστά, έχει χάσει. Είναι πολλοί και οι Ινδιάνοι και οι Ινδοί και οι Κινέζοι και οι Βραζιλιάνοι. Δεν μπορούμε να παίξουμε στην ποσότητα, μόνο στην ποιότητα. Και ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους φοιτητές, ότι αν νομίζετε ότι είναι δύσκολα μέχρι τώρα, θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό πρέπει να διαβάσετε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περάσει κατά πολύ το χρόνο που μας είναι διαθέσιμος από εδώ, από το Καφέ Ιαννός. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ζητήσω από τους δύο, να τους ευχαριστήσω πρώτα, τον κύριο Βακάλη, την κυρία Ποδηματά, τον κύριο Ζερεφό, τον κύριο Λεκατσά και τον κύριο Κωνσταντόπουλο, που ήταν σήμερα μαζί μας. Να πω ότι η κουβέντα δεν τέλειωσε, η συζήτηση δεν τέλειωσε. Θα σας ζητήσουμε να είσαστε μαζί μας σε μια μελλοντική αντίστοιχη εκδήλωση. Όχι φέτος θα το κάνουμε, κύριε Βακάλη, και θα το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη φέτος. Έτσι. Λοιπόν, το φθινόπωρο έχουμε οργανώσει. Την κιθάρα του εκεί. Ναι, και εσείς πιάνω. Ήθελα να ζητήσω από τους δύο ευρωβουλευτές να παραμείνουν για να κάνουμε τώρα τη βάβευση των νικητών του διαγωνισμού μας που έγινε πέρυσι. Και να πω στον κύριο Ζερεφό, στον κύριο Κωνσταντόπουλο και στον κύριο Λεκατσά ότι θα ήθελε η ΕΡΤ να τους κάνετε μία δήλωση για τη σημερινή εκδήλωσή μας και να καλέσω τους νικητές του Euro Party, του διαγωνισμού που κάναμε πέρυσι, να τους βραβεύσουμε. Ήθελα επίσης να σας πω ότι οι αμέσως επόμενες εκδηλώσεις μας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η πρώτη, είναι την Κυριακή. Πρόκειται να φυτέψουμε 15.000 δέντρα στο Νέο Βουτζά, όπου πλήγηκε από τις πυρκαγιές πέρυσι. Είναι την Κυριακή το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και θα έχει σίγουρα δουλειά να κάνει. Η δεύτερη εκδήλωση είναι την επόμενη Τετάρτη μεταξύ 12 και 2 στα γραφεία μας. Θα κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη με το γραφείο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και θα συζητήσουμε τις εξελίξεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη ένα χρόνο μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και η τρίτη εκδήλωση της επόμενης εβδομάδος είναι την 5η, 20 του μηνός, όπου στο κτίριο της Παλιάς Βουλής θα έχουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με τη ΣΑΦΙΑ, που είναι η Ένωση Φοιτητών για Διεθνή Θέματα, με θέμα αναζητώντας τον πολιτικό πολιτισμό της Ευρώπης, και αυτό γίνεται στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου. Κύριε Βακάλη, μη φεύγετε. Κυρία Ποδηματά, επίσης θα ήθελα να μας βοηθήσετε. Και θα ήθελα να καλέσω τους νικητές του διαγωνισμού. Κατά σειρά βαθμολογίας που πήραν σε αυτό το διαγωνισμό. Αυτός ο διαγωνισμός ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν μέσω διαδικτύου. Υπήρχαν διάφορα επίπεδα δυσκολίας και οι νικητές ήταν αυτοί οι οποίοι απήντησαν στις περισσότερες ερωτήσεις και κατά συνέπεια είχαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω πρώτα τον κύριο Γεώργιο Αργυρόπουλο, ο οποίος συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο διαγωνισμός ήταν εφόλης της ύλης, δηλαδή ευρωπαϊκές ερωτήσεις εφόλης της ύλης και πολλές από τις ερωτήσεις είχα και εγώ δυσκολία να τις απαντήσω. Λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αργυρόπουλο και να καλέσω την κυρία Ποδηματά
να απονείμει τον έπαινο. Θέλετε να ανέβετε πάνω. Θα το βγάλουμε. Να καλέσω τώρα τον κύριο Αντώνη Κρίνη. Θα καθίσετε λίγο ακόμα. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Βακάλης, βεβαίως. Κύριος Αντώνης Κρίνης. Τον έπαινο θα απονείμει ο κύριος Βακάλης. Όπως σας είπα, οι νικητές αυτού του διαγωνισμού, 20 άτομα, δεν είναι όλοι σήμερα μαζί μας, θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες μέσα στον Απρίλιο για ένα ταξίδι μιας εβδομάδος στα ευρωπαϊκά όργανα. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τους ξαναδείτε. Θα έρθουν στις Βρυξέλλες. Ο επόμενος νικητής είναι ο κύριος Φώτης Τσανάκαλης. Συγγνώμη αν δεν λέω σωστά τα ονόματα, μπορεί να είναι και Τσανάκαλης. Βεβαίως, έχουμε και από όλη την Ελλάδα. Ο επόμενος νικητής είναι ο κύριος Παπαγιάννης. Συγχαρητήρια, κύριε Παπαγιάννη. Έχουμε και οι νικητές είναι, ο κύριος Παπαγιάννης είναι από την Κύπρο, βεβαίως, από τον Ελληνισμό. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ζήσης Τσιουμάρας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρκάδας. Η Βόρειο Ελλάδα έχει μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Αβδημιώτης. Ελπίζω να το λέω σωστά. Συγχαρητήρια. Και επειδή η κυρία Ποδηματά μετράει και την ποσόστοση, έχουμε την κυρία Μπίθα. Είδατε. Η ποσόστοση Θεσσαλονίκης είναι πολύ μεγάλη. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Περικλειδάκης. Κύριος Βουλοδήμος. Κύριος Βουλοδήμος. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μαζιώτης. Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Ο κύριος Μπεσίρης. Ο κύριος Γαλάρας. Κι άλλος από Θεσσαλονίκη.
Συγχαρητήρια. Και ο τελευταίος που είναι σήμερα παρόν, ο κύριος Αντωνόπουλος. Συγχαρητήρια. Βεβαίως, γιατί όχι. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ποδήμετα, κύριε Βακάλη. Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια σε όλους. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Βακάλη και την κυρία Ποδήμετα να κάνετε μια δήλωση εδώ στην ΕΡΤ, στην κυρία. Εγώ έκανα δήλωση. Δεν έκανα δήλωση. Κύριε. 22. Είναι από την απογευματινή, μήπως θέλεις να ερωτήσεις.